κυρία Μαρία είναι μία από τις ιδιοκτήτριες ακινήτων που τον περασμένο Νοέμβρη σχεδόν καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Τα ορμητικά νερά που είχαν παρασύρει στο πέρασμά τους ό,τι στεκόταν εμπόδιο, μέχρι σήμερα, όπως λέει και δείχνει στην κάμερα της Κρήτη TV, εξακολουθούν να είναι ο εφιάλτης της. Καθώς, όπως τονίζει, χωρίς ευρώ αποζημίωσης, αναγκάζεται να αφήνει την περιουσία της όπως την άφησε η Θεομηνία πριν από αρκετούς μήνες. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική, η σεζόν είναι πολύ κακή, εμείς πλημμυρίσαμε, ούτε μία αποζημίωση δεν πήρα ακόμα. Ελάτε να δείτε τα υπόγειά μου, είμαι καταστραμμένη τελείως εδώ. Οι ενοικιαστές πήγαν από 5 μαγαζιά, δεν εισπράττω μία δραχμή. Είναι σκοτεινά, δεν έχει φώτα, δεν δουλεύουμε, δεν κατεβαίνουν οι άνθρωποι κάτω. Η κατάσταση είναι τραγική. Πολλοί ιδιοκτήτες των Γουβών αναγκάστηκαν να αφήσουν κλειστά τα καταστήματά τους. Με αποτέλεσμα οι οικονομικές συνέπειες της πλημμύρας να τους συνοδεύουν επί μακρόν. Τα προβλήματα που υπάρχουν τα επιδεινώνουμε και εμείς χωρίς να κάνουμε υποδομές, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πολεοδομικό σχέδιο δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πάνω σε αυτό πατάνε και δεν κάνουν καμία εργασία και τίποτα. Απλώς προσπαθούν να το πάνε το θέμα παραπέρα. Μέχρι και σήμερα δείχνει ότι προσπαθεί να απομακρύνει από τα υπόγεια που βούλιαξαν στο νερό εξοπλισμό ο οποίος καταστράφηκε και όπως προβλέπει δεν θα μπορέσει ποτέ να την καταστήσει και να αντικαταστήσει κομμάτια ζωής που εδώ και μήνες αναγκάστηκε να ξεγράψει. Καθώς με δεδομένη και την κρίση της πανδημίας, το πλέον ασφαλές είναι ότι οι όποιες σκέψεις για μια δυνατότητα έστω και σταδιακής αντιμετώπισης μοιάζει αδύνατη. Εγώ έχω κάνει έτσι στην περιφέρεια. Από 10-11 που πληγήκαμε εδώ, ούτε μία αποζημίωση δεν έχουν πει τζαμαρίες, έχουν πει τα πάντα. Η πυροσβεστική έβγαζε 2 μέρες νερό. Ακόμα έχω Ινδούς με λάσπη. Θέλετε να έρθετε να δείτε. Χωρίς να φτάνουν οι δυσκολίες για τους επαγγελματίες που μετρούν τις πληγές τους μέσα στις επιχειρήσεις τους, η οργή γιγαντώνεται με τις δραματικές ελλείψεις της περιοχής που σε συνδυασμό με την περιορισμένη τουριστική κίνηση εξανεμίζουν την όποια ελπίδα. Ούτε φως υπάρχει, καμία συμπαράσταση από κανένα και καμία αποζημίωση. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχουν 5 τουρίστες που υπάρχουν, δεν είναι αποκομμένοι ο κεντρικός δρόμος των Γουβών με το παραλιακό μέτωπο. Δεν υπάρχει ενδοεπικοινωνία γιατί δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο δρόμος που συνδέει το κέντρο με την παραλία όπως εξηγούν δεν έχει ούτε μία λάμπα για φωτισμό, ενώ ακόμη και τα όποια προβλήματα δεν έχουν αποκατασταθεί με αποτέλεσμα τις νύχτες, τουρίστες και ντόπιοι για να μπορούν να διασχίσουν το δρόμο και να μην τραυματιστούν να κυκλοφορούν σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού με φακούς. Εδώ πέφτουν οι άνθρωποι. Πέφτουν οι άνθρωποι από εδώ, με φακό το βράδυ πάνε και έρχονται, δηλαδή δυσφημίζεται και ο τόπος μας. Οι τουρίστες κυκλοφορούν με τα κινητά ανοιγμένους στους φακούς για να μπορέσουν να περάσουν από εδώ να πάνε στα 500 μέτρα που υπάρχει η αγορά των Γουβών. Οι επαγγελματίες των Γουβών ζήτησαν από τους αρμόδιους φορείς να ενεργοποιηθούν και να στηρίξουν την περιοχή, καθώς όπως τόνισαν, αν η τοπική οικονομία μέσω της τουριστικής σεζόν δεν ενισχυθεί, ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι οδυνηρός για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.